Πίτα στη συλλόγου μας και σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία. Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για τη μαζική σας προσέλευση που υποδηλώνει με τον καλύτερο τρόπο τη στήριξή σας στις προσπάθειές μας τα τελευταία 7 χρόνια. Πέρσι στην Πίτα μας σας ζητήσαμε να στηρίξετε το Σύλλογο στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί όχι μόνο το κάνατε, αλλά καταφέρατε να δημιουργήσετε ένα νέο ρεκόρ ψηφισάντων, φτάνοντας στους 703, που αποτελεί πανελλήνια πρωτιά σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Όταν το 2011 παραλάβαμε ένα αρχείο 140 μελών, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι μετά από 7 χρόνια το μητρώο του συλλόγου θα παρτιμούσε πάνω από 2.500 χρόνια. Αυτή η συμμετοχή σας αποτέλεσε και την αιτία ο Σύλλογός μας να βραβευτεί το Σεπτέμβριο από την πρόεδρο της αδερφότητας κρατησιτών Ελένη Κατζέλη και την Πανεπιστημιακή Συνομοσπονδία Ελλάδος ως ο πολυπληθέστερος Σύλλογος Πανελληνίος. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, αν και θα ήθελα να το αποφύγω, γιατί είναι η 8η Πίτα που θα αναφερθώ και δεν θέλω να κατεβήσω γραφικός. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη στέγη των εμπειρωτών, μιας και πολλοί με ρωτάτε καθημερινά. Και ειδικά μετά στις εξαγγελίες του Δημάρχου του 15 Σεπτέμβρη. Ότι η στέγη των εμπειρωτών δεν ξεκίνησε στις 15 Σεπτέμβρη. Ωστόσο, οι εργασίες... Κάποιες εργασίες ξαναξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα. Σεβόμενος πάντα τους θεσμούς, κάνοντας και εγώ και όλος ο κόσμος υπομονή και γνωρίζοντας πως η γραφειοκρατία, οι δυσκολίες για αυτό το έργο είναι πολλές και χρονοβόρες, έθελα εκ μέρους του ΔΣ να εκφράσω δημόσια ένα μικρό παράπονο δημαρχικό. Αισθανόμαστε κάθε φορά ότι πρέπει να γίνει κάποια μεγάλη εκδήλωση προκειμένου να, ξεκινάνε οι εργασίες. Ελπίζουμε με την επόμενη μεγάλη μας εκδήλωση στα τέλη Μαΐου για το κλείσιμο της χορευτικής χρονιάς που θα γίνει στην πλατεία πυρωτών μπροστά από τη στέγη, το φώτα της εκδήλωσης να μην είναι ένα εκτελές κτίριο. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, τον Δήμαρχο, τον Χρήστο Παππού, τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο, τον Γιώργο τον Μαυροϊδή, τον Θεοδόση τον Βρόλια, καθώς και τα παιδιά του ζαχαροπλαστείου Υπηρώτικο, τους αδερφούς Πέλεκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και να καλέσω τον Δήμαρχο για να...